Μπορεί και να έχει καμιά βόλτα. Ναι, σε καμιά καφετέρια δίπλα με το πατίνι να παίζει με τα μωράκια εκεί όχι, πέρα. Εντάξει, όχι, εντάξει. Εντάξει. Το βλέπουν το καινούργιο το Ελλάδα σε αγαπώ. Το βλέπουν, πώς δεν το βλέπουν. Τους αρέσει, το βλέπουν. Είναι ξέρουν και τίποτα, βρίσκουν τίποτα από αυτά που έχουν μάθει μέχρι τώρα. Εντάξει. Κυρίως παρακολουθούν. Δεν μπορώ να πω ότι συμμετέχουν ιδιαίτερα. Αλλά είναι και Σάββατο που δεν έχουν σχολείο την άλλη μέρα, οπότε βολεύει. Δεν έχουν να κοιμηθούν. Στα γυρίσματα έχουν έρθει, το βλέπουν κατευθείαν. Δεν έχουν έρθει, αλλά θέλουν. Και σκέφτομαι τώρα στα επόμενα που θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα να τους πάρω μαζί, ναι. Ωραία, θα περάσουν. Είναι ένα πανηγύρι που γίνεται εκεί πέρα. Είδαμε. Τρελό πανηγύρι. Πήραμε μια γεύση. Πώς προέκυψε αυτή η δουλειά, δηλαδή ήταν το Music School που ήταν τελείως άλλο πράγμα. Εκεί είσαι με παιδάκια πάρα πολύ, που το γούσταρες πάρα πολύ, σου άρεσε. Τώρα είμαι μεγάλα παιδάκια. Μεγάλα παιδάκια. Τώρα τα παιδάκια περνάνε καλά. Μαζί σου η αλήθεια, τα παιδάκια τα μεγάλα περνάνε καλά. Εσύ, όταν σου έγινε η πρόταση, πώς το είδες? Γιατί ήταν καπάκι δεύτερη παρουσίαση μετά το Music School, η δουλειά σου είναι ηθοποιός. Στην Ελλάδα είναι και λίγο δύσκολο να παρεκκλίνεις και να κάνεις κάτι άλλο. Πέφτουν σε τρώνε, αλλά. Ναι, γενικά πέφτουν σε τρώνε. Εσύ έδειξες το πρώτο ότι το έχεις, ρε παιδί μου, με το Music School. Μου άρεσε πολύ το Ελλάδα Σ' Αγαπώ, γιατί ήταν πολύ διαφορετικό από το Music School. Είχε όλη αυτή την εξωστρέφεια του παιχνιδιού. Έχει να κάνει και με τη χώρα μας, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μαθαίνουμε και πράγματα που δεν τα ξέρουμε ή δεν τα θυμόμαστε. Τα θυμόμαστε, βέβαια. Μου άρεσε πολύ και η συνεργασία με τον Σωτήρη και τον Σάβα. Τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και πίστεψα ότι θα περάσουμε ωραία και θα έχει πλάκα. Και χάρηκα και πολύ φυσικά που το κανάλι μου εμπιστεύτηκε και κάτι ακόμα. Που σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένο, ξέρεις, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Οπότε λέω, γιατί όχι, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Καλά έκανες. Ο κόσμος, τι σου λέει, του αρέσει? Του αρέσει πολύ, διασκεδάζει, γελάει. Το βρίσκω καταπληκτικό αυτό σε τόσο δύσκολες μέρες, μήνες, χρόνια. Ότι ο κόσμος και στο βλέπει και γελάει. Μέχρι και εγώ γελάω όταν βλέπω το επεισόδιο που το έχω ζήσει και το έχω δει, αλλά. Έχει ειδικά 2-3 παιχνίδια από όλα αυτά που παίζουμε εκεί. Που κοίτα, είναι όταν το γυρίσει, επειδή είσαι στην Τζίτα, δεν καταλαβαίνει ούτε πώς αντιδράς, ούτε τι λες, ούτε τι κάνει. Γιατί έχει όλες τις αισθήσεις σου τεταμένες για να είσαι σωστή σε αυτό που κάνει, να ακούσει τι λέγεται, να αντιδράσει, να πει και εσύ την αντάκα σου. Όταν το βλέπει χαλαρά από το σπίτι σου, λες, έκανα εγώ αυτό, είπα αυτό. Ναι. Το έχει πάρει χαμπάρι. Ναι. Πιστεύει ότι ο κόσμο είχε ανάγκη και γενικά έχει ανάγκη πάλι στην τηλεόραση να βλέπει σοου, παιχνίδια, έτσι, ψυχαγωγικά προγράμματα.